πριν το ξέσπασμα των συγκρούσεων στην Μιανμάρ, στον καταβλισμό προσφύγων Κουτουπαλόγκ του Μπαγκλαντές, διέμεναν 30.000 ροχίγια. Πλέον ο αριθμός τους έχει φτάσει στις 300.000. Για να τους συντηρήσει, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σύτησης του ΟΗΕ επιστρατεύει κάθε μέσο για να μοιράσει μπισκότα υψηλής διατροφικής αξίας και ρύζι. Το 2017 το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σύτησης χρειάστηκε να ανταποκριθεί σε έναν πρωτόγνωρο αριθμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που ήταν αποτέλεσμα συγκρούσεων ή άλλων πολιτικών διαφορών. Το 2017 το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σύτησης έλαβε αριθμό ρεκόρ προσφορών που έφτασαν τα 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μεγαλύτερη χορηγή του προγράμματος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς και Ιαπωνία. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των κρίσεων ανάγκασε το πρόγραμμα να περιορίσει τις μερίδες σε περιοχές όπως η Ιεμένη, η Κένια και η Αιθιοπία. Η χειρότερη επισητιστική κρίση έπληξε το 2017 το Βόρειο Σουδάν. Συνολικά 815 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποσιτίζονται.